Λοιπόν, στην πρεμιέρα του σημείου αναφορά για φέτο, ο κύριο Γιάννη Προντούλη, ο επικεφαλή τη Λαϊκή Πριοσυσιατική. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σε όλου. Λοιπόν, πρεμιέρα με το αριστερό. Και καλή Πάμε. αρχή να έχετε για την 15η χρονιά καλά. που γίνεται η εκπομπή. Και με καλέ ειδήσει, όπω είπατε και στην αρχή. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική ευχή. Θα ξεκινήσω μαζί σα από τη Θεσσαλία. Γιατί είδα ότι έχει καταθέσει ερώτηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με αυτή την βιβλική καταστροφή για τα νεκά ψάρια. Τι λέτε εσείς και ως πλέον έμπειρος, έχετε διατελέσει και Ευρωβουλευτής, αλλά και ως πλέον έμπειρος α, στην, α, στην περιφέρεια, περιφερειακός άνθρωπος του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, ε, σε σχέση με αυτά που έχουν συμβεί, γιατί ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει ότι εμείς πάνω από 260 τόνους ε, μπορέσαμε, θάψαμε, έγινε ε, σε ένα κομμάτι υγειονομική ταφή, έτσι όπως ορίζεται, ε, υπάρχει το κομμάτι ακριβώ σε σχέση με την ε, ε, ταφή, με την υπόλοιπη μορφή, αλλά ε, το 95% και άνω ο Δημήτρη Κουρέτα ε, έχει αυτή τη στιγμή αποκατασταθεί από όλο αυτό που βλέπουμε, αυτή τη ε, τραγωδία. Υπάρχει ένα ζήτημα τη διαχείριση καταστροφή. Ε, και σε αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, αλλά το κυριότερο είναι ότι ο λαό τη περιοχή τη Θεσσαλία που είναι ακριβώ ένα χρόνο μετά από μια μεγάλη καταστροφή που είχαμε, με τι τεράστιε πλημμύρε του Ντάνιελ που ακόμα και σήμερα, ενώ πήγε ο Πρωθυπουργό και μίλησε εκεί στα, ε, στα μέρη, δεν πήγε ακόμα να δει στα χωριά που οι άνθρωποι ακόμα ζουν μέσα στα ποντίκια και στα φίδια. Και ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί σπίτια. Ε, σήμερα μόλι είδαμε και σε δημοσιεύματα. Ε, σε καταγγελίες που κάναμε και εμείς δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Ακόμα βρεφονιπιακοί σταθμοί δεν έχουν ανοίξει εξαιτία τη μη αποκατάστασή mm -hmm. του από τι καταστροφέ εδώ και ένα χρόνο. Όπω είναι ο βρεφονιπιακό σταθμό στη Γιανούλη, στι εργατικέ κατοικίε τη Λάρισα. 47 παιδάκια δεν έχουν πού να πάνε, επειδή ο βρεφονιπιακό σταθμό είναι ακόμα ένα χρόνο μετά κατεστραμμένο. Και πάει ο Πρωθυπουργό, πραγματικά είναι εξοργιστικέ είναι οι δηλώσει, σαν να μην ξέρει, σαν να μην καταλαβαίνει που βρίσκεται ένα χρόνο μετά από μια τέτοια καταστροφή, που ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν αποκατασταθεί, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε ακόμα τι αποζημιώσει. Αμέσω μετά από την προηγούμενη καταστροφή, είχαμε την Πανόλη με τεράστια ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο. Αμέσω μετά την Πανόλη, έχουμε αυτή την τεράστια οικολογική καταστροφή στον παγασιτικό, χωρί ακόμα να μπορούμε να προβλέψουμε το μέγεθο και τη οικολογική καταστροφή, αλλά και τη συνέπειε στην υγεία του πληθυσμού και στο τι μέλη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Να. Σήμερα που μιλάμε δεν έχουν προχωρήσει ακόμα τα έργα που είχαν εξαγγελθεί από τον Ιανό, δηλαδή τις καταστροφές που είχαμε το 2021. Τα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν εξαγγελθεί ότι θα γίνουν το 2021, τα μισά και πλέον, με βάση τις καταγγελίες όλων, και του Περιφερειάρχη Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, που σήμερα κάτω από την ανάγκη τη κατακραυγή ομολόγησε, τα μισά και πλέον έργα δεν έχουν γίνει και πηγαίνει πάνω σε μια ακόμη καταστροφή και εξαγγέλει αυτά που εξήγγειλε πέρυσι και αυτά που εξήγγειλε και πρόπερις. Και επειδή δεν πρέπει να είμαστε στη χώρα το όλο το να ξεχνάμε τι έχει γίνει πριν, γιατί έτσι θα οδηγηθούμε σε δυσμενέστερες συνθήκες αύριο, πρέπει να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι ένα χρόνο πριν όρισαν για τη Θεσσαλία μια πολύ μεγάλη Ολλανδική εταιρεία, ένα μονοπόλιο. Ένα τεράστιο μονοπόλιο, ίσω το μεγαλύτερο μονοπόλιο που ασχολείται με την εκμετάλλευση αγροτική γη, δασών, θαλασσών, υδατοκαλλιεργειών στον τρίτο κόσμο, στην Αφρική, στην Ολλανδία, στην Ευρώπη, στην Ινδία και σε άλλε υπήρου. Ένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια παγκοσμίω. Λοιπόν, αυτό το μονοπόλιο το φέρανε για να εκπονήσει ένα master plan. Τα αποτελέσματα του Master Plan είναι αυτά που βλέπουμε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι τα αποτελέσματα τη εμπορευματοποίηση, είναι τα αποτελέσματα των κερδών πάνω στα κατεστραμμένα, η ευκαιρία για κέρδη πάνω στα κατεστραμμένα, είναι τα αποτελέσματα των νόμων που έχουν ψηφιστεί από πέρυσι μέχρι φέτο, που αυτό που κάνουν είναι να δίνουν γη και είδο στου μεγάλου επιχειρηματικού ομιλού. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, ψηφίστηκε με αφορμή τη Θεσσαλία, ψηφίστηκε ένα νόμο για τη διαχείριση των υδάτων. Δεν σα κάνει εντύπωση ότι πέρα από την κλιματική αλλαγή έχουν πυκνώσει και τα δημοσιεύματα για το τι γίνεται με τη διαχείριση του νερού. Έλα όμω που το Μάρτιο του 2023, μετά από εισηγή και αυτή τη Ολλανδική Εταιρεία και άλλων εταιριών, ψηφίστηκε στη Βουλή ένα νόμο που παραδίδει τη διαχείριση των υδάτων στο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο, που παραδίδει τη διαχείριση των υδάτων Στη ρυθμιστική αρχή ενέργεια που όλοι που τώρα πληρώνουν τους του λογαριασμού του ρεύματο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργεια από τα τιμολόγια που πληρώνουν. Επομένω, πέρα και από εσείς, το ζήτημα τη λεπτομέρεια και τη διατήρηση μια καταστροφή, πρέπει να δούμε τι μα έχει οδηγήσει σε αυτή την καταστροφή. Mm. Γιατί, όπω είπαμε και στο βίντεο που δείξατε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με μαθηματική ακρίβεια μπροστά μα. Είναι η επόμενη καταστροφή. Γιατί Γιατί δεν χρηματοδοτούνται οι υποδομέ, δεν χρηματοδοτούνται οι αναγκαίε υπηρεσίε, δεν στελεχώνονται με το επαρκέ προσωπικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν οι τόνοι την Παρασκευή. Βέβαια και βρισκόμαστε στον ίδιο, στον ίδιο παρονομαστή. Παίρνουμε το λόγο, προειδοποιούμε, ζητάμε, διεκδικούμε, απαιτούμε μέτρα. Τον Απρίλιο κατέθεσε η λαϊκή συσπήρωση. Σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, το περίφημο Λογοδοσία, τι μέτρα έχουν πάρθει mm -hmm. για την αντιπυρική περίοδο. Αντίστοιχα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έκανε μεγάλη εκδήλωση με εμπλεκόμενου φορεί, που ήρθαν άνθρωποι, ειδικοί, πυροσβέστε, εργαζόμενοι στι δασικέ υπηρεσίε, μέσα στη Βουλή, μια ολόκληρη εκδήλωση για μέτρα που πρέπει να πάρθουν στην αντιπυρική περίοδο. Τι έγινε, μεγάλα λόγια, μεγάλα λόγια, διαβεβαιώσει ότι είμαστε περισσότερο έτοιμοι από ναι. οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Και το αποτέλεσμα έχουμε 110.000 στρέμματα καμένα και φέτο, με μια φωτιά που ξεκίνησε, όπω όλα έδειξαν, από μια περιοχή μηδαμινής βλάστηση, από οργωμένα χωράφια, ξεκίνησε και έφτασε να καίει το χαλάνδρι. Η συνάνθρωπό μα που έχασε τη ζωή τη, έχασε τη ζωή τη στο πάτημα χαλανδρίου. Από μια φωτιά που ξεκίνησε από μηδαμινή φλάστηση, οργωμένα χωράφια στο Βαρνάβα. Αυτό τι αποδεικνύει, ο Δεκλήνιο δεν υπάρχει τίποτα. Όλα που λένε είναι λόγια. Δεν υπάρχουν πυροσβέστε, είναι 4.000 στα κενά. Δεν υπάρχουν δασικέ υπηρεσίε. Οι εμπλεκόμενοι φορεί, το μόνο που κάνουν είναι να χρηματοδοτούν με απίστευτα ποσά επιχειρηματικού ομίλου και διάφορου άλλου εργολάβου, οι οποίοι από φωτιέ καταστροφέ είναι η χαρά του. Ναι, το λέω ευθέω. Όπου βλέπουν φωτιά, χιόνια, καταστροφέ, είναι η χαρά του. Με εκατομμύρια φεύγουν. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια μοιράστηκαν στους εργολάβους που εμπλέχτηκαν στην αντιπυρική περίοδο και ακόμα δεν έχει φύγει, μόνο το τελευταίο τρίμηνο από την περιφέρεια Αττικής. 4,5 εκατομμύρια ευρώ πήρανε για υδροφόρε. Πέρυσι, ξέρετε πόσα πήρανε. Πήραν 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πάει λέγοντα. Φέτο καίκαν 110.000 στρέμματα, πέρυσι καίκαν 215.000 στρέμματα, προπέρυσι καίκαν 253.000 στρέμματα mm -hmm. και είμαστε σε μια Αττική. Που μόνο τα τελευταία χρόνια λέτε από πέντε, αυτά που ναι, είχαν απομείνει, ο τα λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, δεν ναι. τα λέμε εμεί. Ναι. Μόνο τα τελευταία χρόνια από αυτά που είχαν απομείνει από τι τεράστιε καταστροφέ και το 2007 και το 2009 και των προηγούμενων χρόνων, είχαν απομείνει όλα και όλα 1.200.000 εκατομμύριο στρέμματα. Το 37% κάηκε μόνο τα τελευταία χρόνια. Ποια ζωή θα έχουμε την επόμενη δεκαετία στο λεκανοπέδιο τη Αττική, αλλά από ό,τι βλέπουμε και σε όλε τι μεγάλε περιοχέ στη Βόρεια Εύβεια στον Εύρο, στη Δαδιά. Επομένω, είναι σε... εξοργιστικέ οι ανακοινώσει. Σε τρία σημεία αναφορά Για να βεβαιώσει ότι κάτι γίνεται. Πράγματι δίνονται χρήματα. Το είπαμε και πριν. Όχι, θα πάμε Τα στο Τα χρήματα στο δίνονται όμω στου επιχειρηματικού ομίλου, όχι σε αναγκαίε υποδομέ, όχι για τη στελέχωση υπηρεσιών, για να προστατευτούν οι ζωέ, οι λαϊκέ περιουσίε, το περιβάλλον τη πατρίδα μα. Θα μας. το πάμε αντίστροφα μαζί, γιατί έχουμε δείξει τι δικέ σα τοποθετήσει παρεμβάσει, ποιο είναι το δικό σα σχέδιο σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο και πώς πρέπει να προστατευτούμε. Θα βάλουμε σήμερα μαζί, κύριε Πρόεδρε, και τις πλημμύρες και τη λειψιδρία. Ε, θα βάλουμε φυσικά και το κομμάτι με τις πυρκαγιές, για να δούμε τελικά όσον αφορά την αρμοδιότητα της περιφέρειας. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί τις απαντήσεις τις έχουμε πάρει και από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τι πήγε ε, άσχημα σε αυτή την περίπτωση και στο επίπεδο των ε, συνθήκων ε, των ανέμων. Ήταν όλα σε κατάσταση που νομίζω πραγματικά συντείνουν σε αυτήν την τραγωδία. Στο κομμάτι της περιφέρειας. Ο Υπουργός έκανε μια καινοτομία. Ναι. Ε, ήταν και μια που πρώτη φορά τη μάθαμε. Ε, χαοτικές κυλιδώσεις. Οι χαοτικές κυλιδώσεις ήταν που έφυγε φωτιά από το Βαρνάβα και έφτασε στο Χαλάνδρη, στα Βιλίσια και εδώ κοντά στο στούντιο που είναι στο Μαρούσι. Κόντεψε να έρθει και εδώ πέρα οι χαοτικέ κλειδώσει. Είναι αστείε οι δικαιολογίε που χρησιμοποιούν. Είναι αστείε. Και είμαστε, επαναλαμβάνω, είμαστε στο ίδιο έργο θεατέ. Αν δεν διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι που μα ακούνε, αν δεν διεκδικήσουν αποφασιστικά μέτρα για την προστασία τη ζωή του, τη λαϊκή περιουσία, των οικογενειών του, των σπιτιών του, των νοσοκομείων του, των πόλεων και των χωριών του, δεν υπάρχει από αυτού που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, που οποία συνέπεια την εφαρμόζουν και μένα με μια αποφασιστικότητα. Σου λέει αυτό λέμε εμεί. Εμεί λέμε ότι οι επιχειρηματίε να είναι καλά, τα κέρδη να πηγαίνουν καλά και ε, είναι ευκαιρία για να βγάλουν περισσότερα κέρδη και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας και το ζήτημα της πυρασφάλειας και το ζήτημα των, ε, ε, των υπόλοιπων έργων. Αυτή είναι η λογική τους. Mm -hmm. Και αν δεν έχει κέρδος, δεν επενδύουμε εκεί. Όπως γίνεται στα διπλημμυρικά έργα, όπως γίνεται παντού. Αυτή είναι η λογική τους. Οι εργαζόμενοι είναι που πρέπει να διεκδικήσουν αποφασιστικά όπως ακριβώς κάνουν αποφαστικά και σώζουν τα σπίτια των γειτόνων του. Το πιο, ας το πούμε ντροπιαστικό σημείο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Παρασκευής για μας το πιο ναι. ντροπιαστικό σημείο είναι όταν δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο της κοινότητας Βαρνάβα. Ο πρόεδρος της κοινότητας που καηκε ολοσχερο ολοσχερός γύρω-γύρω και μάλιστα οι άνθρωποι δίνανε για μέρε μάχη για να σώσουν τα σπίτια των γειτόνων του. Εμεί πήγαμε και στη συναυλία που κάνανε την Παρασκευή αμέσω μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Ρεματιά που κατακάηκε. Πήγαμε στη συναυλία του. Μα έλεγαν όλοι οι κάτοικοι ότι μόνοι του ο ένα με τον άλλον έσωσαν του γειτόνου του. Και ευτυχώ στο Βαρνάβα δεν θερμνήσαμε ανθρώπινε ζωέ και κάτι παραπάνω. Και το πιο ντροπιαστικό του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι σε αυτόν τον άνθρωπο που έκανε 45 χιλιόμετρα και ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζήτησε μόνο τρία λεπτά να τοποθετηθεί για το τι γίνεται με τι αποζημιώσει, τι γίνεται με την αποκατάσταση στην άμεση, δεν του έδωσαν το λόγο σε μια απεγνωσμένη και αποτυχημένη προσπάθεια να κρυφτούν ακριβώ οι κυβερνητικέ ευθύνε. Κυβερνητικέ ευθύνε για τη διαχείριση, κυβερνητικέ ευθύνε για την πρόληψη, οι κυβερνητικέ ευθύνε για το ότι πυροσβεστικοί, δασικέ υπηρεσίε, υποδομέ. Είναι στο έλεο των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που δεν πρέπει να το αφήσουμε για μία ακόμη χρονιά να εξελιχθεί, όχι μόνο περιμένοντα το καλοκαίρι, αλλά παίρνοντα μέτρα και για άμεσα ζητήματα που έχουμε στο χειμώνα που είναι μπροστά μα. Λοιπόν, θα σα ρωτήσω σε λίγο, θα σα πάω για τη λειψιδρία ε, και το κομμάτι με τι πλημμύρε, ε, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν τη δική σα εμπειρία. Αυτά που έπρεπε να κάνει η περιφέρεια, το σχέδιο που πρέπει να έχει η περιφέρεια, τα μέσα, του ανθρώπου. Ποιο είναι, για να δούμε ποια είναι τα κενά μαζί σα. Θα μα βοηθήσετε. Ναι, η περιφέρεια έχει πολιτική ευθύνη, κατά Ναι, πολιτική ευθύνη. Δεν μπορούμε να προσάψουμε στην περιφέρεια Όχι. επιχειρησιακή. Γι' αυτό ευθύνη. θέλω να τα ξεκαθαρίσω. Γιατί η περιφέρεια έχει άμεση εμπλοκή, την έχει η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Mm -hmm. Αυτή είναι η ναι. βασική ευθύνη. Όμω, η περιφερειακή αρχή. Η οποία εκλέγεται από εκατομμύρια ανθρώπου, από το 40% του ελληνικού λαού που κατοικεί στην Αττική, έχει τεράστια δύναμη πίεση. Έχει τεράστια δύναμη διεκδίκηση. Έχει τεράστια δύναμη αποκάλυψη. Όταν έρχεται και κάνει αυτό που έχει αρμοδιότητα κάνει συντονιστικό όργανο πολιτική προστασία. Τι είναι αυτό για να μα καταλαβαίνουν οι και οι τηλεθεατέ. Με ευθύνη τη περιφέρεια μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, μαζεύεται η πυροσβεστική, μαζεύεται η δασική υπηρεσία, μαζεύεται το στρατό, το λιμενικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί, οι δήμοι. Κάνουν μια, μια συνεδρία σε κάτι σαν συνέλευση και ο καθένα εκεί διαπιστώνει κενά, αδυναμίε. Με στόχο να επιτευχθεί ο καλύτερο δυνατό συντονισμό όταν έρθει το κακό, όταν έρθει μπροστά η καταστροφή. Εκεί, τι καταγγελούμε εμείς, εκεί υπήρξαν ξανά οι γνωστές διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι στην εντέλεια, ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί, ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Τα στόματα των αρμοδίων αυτά έλεγαν. Mm -hmm. Έλεγαν ότι είναι ο κρατικός μηχανισμός τη μεγαλύτερη μάλιστα έτοιμότητα που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Ακόμα και τα ίδια τα λόγια του Πρωθυπουργού στη Βουλή ήταν ότι ξεκινάει η αντιπυρική περίοδο με του περισσότερου, έλεγε οι τα περισσότερα μέσα που έχουμε εξασφαλίσει κτλ. Αυτά λέγανε και διαβεβαίαν. Η ευθύνη υπομείνωση τη Περιφερειακή Αρχή ήταν να αποκαλύψει, ήταν να πιέσει, ήταν να διεκδικήσει για να λυθούν θέματα και όχι να είναι ο απολογητή τη κυβέρνηση να είναι ο απολογητή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχεδιασμό που έχει, φάει, έχει, φέρει και με αυτό το σχεδιασμό την τελευταία δεκαετία δεν έχει μείνει κολουπιθρό ξυλόρθιο στη χώρα μα. Από δάση και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ο σχεδιασμό τη πολιτική προστασία και ο νόμο τη πολιτική προστασία που έχει ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ο νόμο μπάχαλο. Δεν είναι μπάχαλο οι άνθρωποι από μόνοι του. Μπάχαλο είναι ο νόμο. Μπάχαλο είναι ότι εκχωρείται ένα ολόκληρο τέτοιο κομμάτι στο ιδιωτικό κεφάλαιο για business και οι τεράστιες περικοπές που γίνονται για να επιτυχάνονται τα περίφημα πλεονάσματα μέχρι το 2060, για να επιτυχάνονται η διωμοσιονομική σταθερότητα, για να έρχονται τα πακέτα τα οποία πάνε πάλι στους Ήλιους. Μονά, Μονάζιγα δικά τους. Μονάζιγα δικά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ευθύνη της περιφέρειας. Mm -hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που προείπαμε, που αρνήθηκε ο περιφερειάρχης και κατά συνέπεια, και η Περιφερειακή Αρχή να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα, έστω και ενημέρωση τι γίνεται. Είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια τώρα να κρυφτούν οι ευθύνε, πριν κάναμε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαβεβαιώσουν ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι που εμεί καταγγέλουμε, αυτό είναι που εντοπίζουμε και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν σοβαρέ πολιτικέ ευθύνε και στον πρώτο βαθμό ναι. και στο δεύτερο βαθμό και στην κεντρική κυβέρνηση. Κανένα δεν είναι άμυρο ευθυνών. Όλοι ρίχνουν νερό στο μήλο αυτή τη πολιτική. Την Πέμπτη, στη νέα συνεδρίαση που έχετε του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λογοδοσία, μπορεί να τεθεί το θέμα, γιατί έβλεπα και τον κύριο Ιακυμίδη. Ναι, τον ναι, έχει θα, θα είναι εδώ την Τετάρτη. Ναι, απλά είναι μια διαδικασία. Ναι, ναι. ε, ζητά προημερησία συζήτηση ναι. για την ε, μεγάλη αυτή καταστροφή. Εσεί ω Λαϊκή Υπηρεσία θα θέσετε στη λογοδοσία το θέμα την Πέμπτη. Ναι, το έχουμε θέσει ήδη. Όπως έχουμε ναι. θέσει επίσης και το ζήτημα της αντιπλημμυρικής φοράκισης. Mm -hmm. ε, για να μην είμαστε μετά τα κατόπιν εορτής ε, καταγγέλλοντες. Όπως επίσης έχουμε θέσει και το θέμα, το μεγάλο ζήτημα που αφορά τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν και αυτοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλες κατηγορίες εργαζομένων για το ζήτημα της στέγασης. Και μια σειρά άλλα ζητήματα. Όμως, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Λογοδοσίας είναι. Ε, μια καρικατούρα περιφερειακού συμβουλίου. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, δεν έχει ούτε καν την υποχρέωση τη απαρτία. Μπορεί να μην να είμαστε μόνο εμεί μέσα. Και ο, ο ή όποιον επιλέξει ο περιφερειάρχη, να μα απαντήσει. Δεν έχουμε το δικαίωμα δευτερολογία. Ε, δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν οι υπόλοιποι το λόγο. Δηλαδή, είναι σαν μια μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου που γίνεται έτσι όπω γίνεται αποστεωμένα στη Βουλή. Δηλαδή, παίρνει ε, κάποιο ε, το λόγο από εμά, καλή ώρα, βάζουμε το ζήτημα, ε, αναδεικνύουμε αυτά που θέλουμε να αναδείξουμε, μετά βγαίνει, κάνει ένα μονόλογο ο Περιφερειάρχη, λέει αυτά που λέει να πει και τελειώνει η διαδικασία. Δεν είναι συζήτηση αυτό το πράγμα. Έχουν χάσει ορισμένα πράγματα και οι λέξει έχουν χάσει το νόημά του. Συζήτηση είναι να έρθουν όλε οι παρατάξει με τι θέσει του. Να φωνάξουμε του φορεί τη περιοχή που καταστράφηκαν. Να μα εντοπίσουν ζητήματα, να πάρουν το λόγο οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Μπορεί κάποιο να έχει το δικαίωμα να βάλει ένα ψήφισμα για ψήφιση. Μπορεί να έχει να βάλει κάποιο αίτημα να προωθηθεί προ την κεντρική κυβέρνηση. Εδώ. Αυτό είναι συζήτηση. Δεν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Θέλω να επισημάνω, το έχουμε κουβεντιέσει πολλέ φορέ και το θέσατε κι άλλη μια φορά και προχθέ. Ε, γιατί σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, αναπεριοχή, δεν τίθενται τα θέματα τη περιοχή. Δηλαδή, είπατε ότι δεν υπάρχει εδώ ούτε ένα θέμα ε, για τη γλυφάδα. Άρα, πάντα ερχόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου δεν υπάρχει ε, θέμα σε σχέση με την περιοχή εκεί, όπου έχετε προετοιμαστεί όλοι. Και φορεί, κάτοικοι, σύλλογοι, τα προβλήματα. Ναι, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, στην αρχή και εμεί ε, είχαμε συμφωνήσει με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περιοχή που πηγαίνουμε, θα ακούμε και του φορεί τη περιοχή, θα ακούμε φυσικά και του δημάρχου τη περιοχή, άλλου παράγοντε. Και θα γίνεται συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί ε, στην περιοχή. Και αντίστοιχα τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι θέματα που έχουν να αναδείξουν έργα προτεραιότητας που πρέπει να γίνουν για την περιοχή, ουσίας πληγέ που πρέπει να κλείσουν, αναβάθμιση περιοχών που πρέπει να, να γίνει. Ε, αυτή η κατάσταση είναι σε όλα τα Περιφερειακά Συμβουλία που είδαμε στην Κλειφάδα. Δηλαδή και στον Ασπρόπυργο. Και στο Μενίδη που πήγαμε, χαρνέ, και στην Αγία Βαρβάρα που πήγαμε, και στο Κερατσίνη που πήγαμε, και στη Ραφίνα που πήγαμε ε, τον Ιούλιο. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά ε, ολόκληρε περιοχέ. Δεν είναι ζήτημα, α ας το πούμε έτσι, Δεν είναι ζήτημα ότι δεν έχουν την ικανότητα η περιφερειακή διοίκηση να προετοιμαστεί και να έρθει. Είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Η επιλογή είναι ότι κάνουμε μια επικοινωνιακή. Τακτική δηλαδή, πηγαίνουμε σε μια περιοχή, εμφανιζόμαστε εκεί πέρα, ε, ε, βγάζουμε και μια φωτογραφία στην περιοχή, λέμε ότι ήρθαμε, περάσαμε, σας ακούσαμε, αλλά στο διατάφτα στην ουσία δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τίποτα. Δηλαδή, έχουμε περάσει από ολόκληρε περιοχές. Με μια εξαίρεση τη δυτική Αθήνα, που αμέσω μετά έγιναν κάποιες εξαγγελίε, που και αυτές αποδείχτηκαν εξαγγελίες, ένα μάζεμα έργων που έχουν εξαγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια. Mm -hmm. Σε καμιά άλλη περιοχή δεν υπόθηκε κάτι. Δηλαδή για την κλειφάδα, βγήκε ακόμα και ο Δήμαρχο. Έφερε την απίστευτη κατάσταση που υπάρχει στο νότιο τομέα με το έργο του ελληνικού. Ναι. Απίστευτη κατάσταση. Απίστευτη κατάσταση που θα διαμορφωθεί με το κυκλοφοριακό. Απίστευτη κατάσταση που θα διαμορφωθεί με μια σειρά άλλε πλευρέ υποδομών. Και ποια είναι τα έργα που, που πρέπει να γίνουν. Και τα φυσικά και εμεί προσθέτουμε σε αυτά που δεν είπε ο Δήμαρχο. Εμεί προσθέτουμε αυτά τα έργα ποιον εξυπηρετούν. Ποιο θα βγάλει κέρδη από αυτά τα έργα, και αν έχουν όφελο η κάτοικοι τη περιοχή από αυτά τα έργα που δεν θα έχουν, εξυπηρετεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση δηλαδή με τη Και τελειώσαμε. Το καζίνο δεν είναι για τον απλό λαϊκό κόσμο που θα... δεν έχει ανάγκη ένα καζίνο ή περιοχή εκεί, ούτε έχει ανάγκη έναν ουρανοξίστη περιοχή εκεί είχε ανάγκη από ένα πάρκο, είχε ανάγκη από σχολεία, είχε ανάγκη από νοσοκομείο, δημόσιο, είχε ανάγκη από υποδομέ, από δρόμου, είχε ανάγκη από αντιπλημμυρικά που βλέπουμε την Ποσειδόνο που γίνεται ποτάμι με την πρώτη βροχή, είχε ανάγκη από τέτοιου είδου ε, παρεμβάσει. Αυτά προσθέσαμε εμεί. Και όμω, ακόμα και για αυτό το ζήτημα που έβαλε ο Δήμαρχο, ότι εδώ ρε παιδιά η κατάσταση θα είναι με το που ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Θα είναι αβίωτη και είναι αβίωτη μέχρι να ολοκληρωθεί που όποτε λένε θα κρατήσει χρόνια. Λοιπόν, το πιο απλό παράδειγμα. Τα έργα δεν Από, τα, από τα μπάζα και τι χωματουργικέ εργασίε, κανένα έλεγε χαρακτηριστικά από ναι. την, την άνω γλυφάδα και τι γυροπεριχέ, ναι. δεν μπορεί ναι. να ανοίξει το παράθυρό του ε, από τη σκόνη. Ούτε αυτό δεν συζητήθηκε. Ούτε αυτό το μεγάλο θέμα που φέρανε ακόμα και φορεί τι θα γίνει, λέμε, το, έστω και το απλό. Δεν λέμε το ουσιαστικό, το πολιτικό, το στρατηγικό ζήτημα. Τι θα γίνει ανάπτυξη, δεύτερη φάση για ανάπλαση του φαλαιρικού όρμου, τα έχουμε κοβεντιάσει. Και, αυτά τα, και τα παράπονα που υπάρχουν στο Μοσχάτο, στον Ταύρο, στον Ναι, ούτε αληθέα... αυτό το ζήτημα συζητήθηκε. Επομένω, αποδείχθηκε ότι είναι ακόμα και για του πιο κακόπιστου, που μπορεί να μην μα ακούγαν στην αρχή. Είναι μια επικοινωνιακή τακτική mm -hmm. για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στι γειτονιέ, ότι είμαστε κοντά στου πολίτε. Όμω, επί τη ουσία, όταν φεύγουμε από τη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπάρχει τίποτα πρακτικό να μείνει για του κατοίκου. Τη περιοχή. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που να χρηματοδοτηθεί, δεν υπάρχει κάποιο έργο που να μπει σε προτεραιότητα εφαρμογή. Θέλω να πάμε μαζί στα αντιπλημμυρικά γιατί θα ξεκινήσει ο χειμώνα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες και ο Σεπτέμβριο και ολόκληρο το φθινόπωρο θα είναι ζεστό. Και εδώ στα Βαλκάνια, στις χώρες της Βαλτική, παρακολουθούσα στοιχεία από τον Bloomberg. Θα, είναι, θα υπάρχει πολύ ζέστη σε σχέση με, με ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα ξεχνάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί πώς μπορεί να γίνει η αποκατάσταση για τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί ε, θα έρθει ο χειμώνας κάποια στιγμή και να θέσω και το θέμα μαζί σας της λειψιδρία. Γιατί η αλήθεια, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι πολλά τα θέματα άνα την Ελλάδα που βλέπουμε να εξελίσσονται ε, και είναι ένα τεράστιο θέμα το κομμάτι της λειψιδρίας. Ε, φυσικά το νερό είναι φυσικό αγαθό. Περνάω στο κομμάτι τη οικονομία. Καταστρέφονται πάλι οι επαγγελματίε. Είδαμε τι έχει γίνει τώρα στη Μαγνησία. Οι άνθρωποι καταστρέφονται. Ακυρώνονται. Ε, τα τηλέφωνα, ακούω τον πρόεδρο λένε ότι χτυπούν μόνο για ακυρώσει. Δεν θέλουν να πάνε στη Μαγνησία. Ναι, Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ε, υπάρχει ίδε. μια πολύ δυσάρεστη οσμή. Τα κουβεντιάζαμε και μαζί. Είναι πολύ δύσκολα. Τι λέτε λοιπόν για το κομμάτι των αντιπλημμυρικών. Θα μείνω στην Αττική εγώ για να δείτε γιατί εσεί παρακολουθείτε πώ ε, ε, εξελίσσονται τα έργα αυτά. Και στο κομμάτι τη Λευσιδρία, τι προτείνεται. Ναι, α τα πάρουμε με την αρχή. Καταρχήν, ναι. να δούμε ποια είναι η κεντρική πολιτική κατεύθυνση, ποια είναι η στρατηγική τη κυβέρνηση και πώ εξειδικεύεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού στου Δήμου. Ακούσαμε όλοι τον Υπουργό στην, που ανέβηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Η εξαγγελία του ήταν ότι μέχρι το 2027 έχουν εξασφαλιστεί 102 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, είπα χαρακτηριστικά ότι είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί, δημόσια χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί μεταπολιτευτικά. Αυτή ήταν ακριβώ η έκφραση του. 102 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε πού πάνε αυτά τα 102 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση σήμερα ανακοίνωσε ότι για να εκταμιευτεί η πρώτη δόση, η πέμπτη δόση, από αυτά τα 102 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο η πέμπτη δόση, υπάρχουν 20 προαπαιτούμενα που πρέπει να ψηφιστούν. Τι είναι αυτά τα προαπαιτούμενα? Αυτά τα προαπαιτούμενα είναι γη και είδωρ στους επιχειρηματίες της περίφημης πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή κανένα εμπόδιο και μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε αυτού που θα τοποθετούν ανεμογεννήτριε, σε αυτού που θα τοποθετούν φωτοβολταϊκά και έτσι όπω θα τοποθετούν, χωρί να παίρνουν υπόψη του παρεμβάσει στο περιβάλλον, χωρί να παίρνουν υπόψη του. Και φυσικά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι αυτοί που τα τοποθετούν βγάζουν απίστευτα κέρδη που τα πληρώνουμε εμεί με τα τιμολόγια που τα βλέπουμε και τρέχουμε η ψυχή μα πριν το ανοίξουμε και δούμε είτε το κινητό μα είτε το χαρτί τι παίρνει ο καθένα, τι έχει γράψει το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματο. Το πρώτο επομένω από τα μεγάλα προαπαιτούμενα από τα 20, είναι όλων των ειδών οι σε αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση που ξέρουμε τα αποτελέσματά τη μέχρι σήμερα. Το δεύτερο από τα πολλά που υπάρχει θεματικά, μπορούμε να πούμε, από τα 20 προαπαιτούμενα είναι η παράδοση πολύ μεγάλων ε, αναγκαίων υπηρεσιών και διαχείρισης τεράστιων ζητημάτων για τη ζωή μας, όπως είναι τα ύδατα που είπαμε, τα νερά, σε επιχειρηματίε. Το νομοθετικό πλαίσιο, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, το φτιάξανε το Μάρτι, φτιάξανε και τη ρυθμιστική αρχή για τα ύδατα. Τώρα ανοίγει ο δρόμο να εκχωρηθούν και έχει προηγηθεί. Δηλαδή, η ΕΔΑΠ και η ΑΘ ήταν στο χρηματιστήριο από τι κυβερνήσει Πασό και Νέα Δημοκρατία. Μετά τι πήγαν στο Ταϊπέδ και τώρα τι πήγαν στο Υπερταμείο. Και από το Υπερταμείο έρχεται τώρα η πλήρη ιδιωτικοποίηση και εκμετάλλευση λιμνών, φραγμάτων, ποταμών με σκοπό το κέρδο. Δηλαδή, όπω το λέει ο λαό μα, αν δεν αντισταθούμε και αυτή τη χρονιά αποφασιστικά δεν βγουν οι λαϊκέ μα ανάγκε μπροστά, θα πούμε και το νερό νεράκι. Και επίση μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τι περιφερειακέ αρχέ και του Δήμου είναι τα απόβλητα. Και τα απόβλητα, η διαχείριση των αποβλήτων και των υγρών αποβλήτων και των απορριμμάτων, των στερεών αποβλήτων. Πιο αποφασιστική ακόμα εκχώρηση στου ιδιωτικού επιχειρηματικού ομίλου που περιμένουν στη γωνία με την εκταμίευση των περιβόητων δόσεων για να μπουν στο παιχνίδι τη κερδοφορία ακόμα πιο αποφασιστικά γιατί ήδη έχουν μπει κακά τα ψέματα. Επομένω, 102 δι που ανακοίνωσε ο Υπουργό, πού θα πάνε, θα πάνε για μισθού. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Ακούσαμε σαν την καλύβα του Χότζα που μας λέγανε οι παππούδες μας όταν ήμασταν μικροί, ε, την παροιμία, δηλαδή σου παίρνω από τη μία τσέπη, θα σου βάλω κάποια ψίχουλα στην άλλη και να είσαι ευχαριστημένος. Ακούσαμε τίποτα για την επιδότηση ε, της υγείας. Ακούσαμε τίποτα για προσλήψεις στα νοσοκομεία που καταραίουνε, για προσλήψει στην παιδεία που αυτές που γίνονται δεν καλύπτουν ούτε καν τις και μάλιστα δεν έχουν υλοποιήσει ούτε νόμο που ήδη ψήφισαν που δίνει το δικαίωμα στις περιφέρειες να δώσουν δωρεάν στέγαση στους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται ε, στα νησιά αλλά ακόμα και στην ε, υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή για φανταστείτε υλοπίδε. ένας εκπαιδευτικός ναι. που τώρα διορίζεται που θα πάρει 776 ευρώ μισθό, αυτός είναι ο μισθός του, ναι. θα αναγκαστεί να δώσει τα 400 ευρώ στον νίκη, γιατί τέτοια είναι τα νίκια για, μια, για ένα μικρό σπίτι για την οικογένειά του. Με τι θα ζήσει. Με Άρα, μεγάλο οι περισσότεροι απομόνια. αρνούνται το Επομένω, η πολιτική που θα εφαρμόσει η περιφέρεια τη, οι περιφέρειε οι άλλε, οι Δήμοι, εκτό από του Δήμου που είναι στα χέρια τη Λαϊκή Ισπήρωση, οι έξι Δήμοι που δίνουν αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του για να βάλουν εμπόδια στην εφαρμογή τη, η πολιτική που θα υλοποιήσουν θα είναι αυτή η κεντρική πολιτική κατεύθυνση. Τη κυβέρνησης. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, τα μόνιμα υποζύγια, τα επιχειρηματικά κέρδη που έχουν μια τεράστια αύξηση κερδών την τελευταία δεκαετία θα δουν πάλι τα κέρδη τους σε δυσθεώρητα ύψη και την ίδια στιγμή αναγκαίες υπηρεσίες, αναγκαίες υποδομέ για την προστασία της ζωής μας και το δασόν, το λιμνό, των δασών, ε, των λιμνών, των θαλασσών της πατρίδας μας στην απέξω. Ε, έχουμε... μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ε, να ρωτήσω, είχαμε παρακολουθήσει την ομιλία σας σε σχέση με τα έργα που απεντάχθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πάνω από 300 έργα από το ΕΣΠΑ της Αττικής εδώ χρηματοδοτούνται. Είχαμε δει τις ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη. Εσείς λέτε ότι εδώ και 15 χρόνια πάμε σε έργα, 900 έργα πολύ σημαντικά, ε, απεντάχθηκαν. Περιμένουμε δηλαδή έργα τα οποία πότε είναι να τελικά να υλοποιηθούν, δηλαδή να τα ζήσουμε, να τα βιώσουμε. Θέλω να, να κλείσουμε με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. γιατί Τελικά, ε, αν δεν υπάρχει το έργο για να προστατευτεί, για την πρόληψη, εγώ να καταλήξουμε σε αυτό και για τι πυρκαγιέ και για τι πλημμύρε και για τη λειψιδρία, χρειαζόμαστε τα έργα. Βέβαια, χρειαζόμαστε τεχνικέ βελτιώσει. Προχωράνε χρειαζόμαστε τα έργα όμω και έργα υποδομών. Ναι. Ε, οι τελευταίε υποδομέ ε, που έχουν γίνει μπορεί, Εδώ, να, να... μπορεί να είναι και 20 αιτία, όπω ο Κιφισός. Που ξεκίνησε ναι. με μια επικοινωνιακή τακτική. Μπήκε μια μπουλντόζα και ένα σκαπανικό για να καθαριστεί ένα ποτάμι επί του ουσία χιλιόμετρο που δεν έχει καθαριστεί ναι, ποτέ. Έτσι απίστε. καθαρίζονται αυτά. Με μια εταιρεία που πήρε το έργο, έχει ξεκινήσει από το... με απευθεία ανάθεση. ήταν σχεδόν από τον Οκτώβρη και από τον Οκτώβρη ξεκίνησε να υλοποιείται τώρα. Τι έχει συμβεί και είναι τα έργα που απεντάσσονται. Κάτω από τη λαϊκή πίεση αλλά και κάτω και από την. Διαμαρτυρία τη κοινή γνώμη από τεράστιε καταστροφέ που υπήρχαν, mm -hmm. τι κάνανε στα χαρτιά. Βάζανε ότι, ναι, τι θέλει η Δυτική Αθήνα, μελέτη αντιπλημμυρική προστασία. Ωραία, 4,5 εκατομμύρια, βάλτε για να γίνει. Ε, τι θέλει ε, ο Δήμο Νίκαια που συνορεύει και Ρέντι που συνορεύει με τον Κυφισό, <Κι φυσό> ε, Θέλει ομβρία ύδατα. Μάλιστα, γράψε 18 εκατομμύρια ότι θα φτιάξουμε έργο για τα ομβρία ύδατα. Αυτά τα έργα δεν έγιναν ποτέ. Ο λόγος αυτά, είναι, τα και αυτά τα έργα Αυτά δεν τα, τα έργα απαιτούν μεγάλα, κονδύλια, ναι. απαιτούν μεγάλα κονδύλια και, κονδύλια και δεύτερον, δεν βγάζουν κέρδη επιχειρηματίε από αυτά. Δεν βγάζουν κέρδη από τη χρήση του. Το αντιπλημμυρικό, όπω έχουμε ξαναπεί, δεν βάζει διόδια στο νερό μετά που περνάει. Δεν το αξιοποιεί εμπορικά μετά. Και τι επιλέγουν, επιλέγουν έργα τα οποία την επόμενη μέρα θα αξιοποιηθούν εμπορικά ή θα ευνοήσουν μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Α, είδατε, μέσα στο καλοκαίρι έγιναν τα εγγένεια που πήγε και ο Πρωθυπουργό για έναν πράσινο ποδηλατόδρομο. Έργο που εγγενιάστηκε, αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη. Από αυτό. τα 102 δι που είπε ο κύριο Κέρτζο. Ένα που το φτιάχνουν οι πράσινοι businessmen, ε, το οποίο ξεκινάει από την Καλυθέα και θα φτάνει μέχρι το ελληνικό. Ένα πράσινο ποδηλατόδρομο. Ναι. και Και, και αυτό που έλειπε στην περιοχή ήταν ο ποδηλατόδρομο και δίπλα ο Ποσειδόνο πλημμυρίζει. Επομένω, αυτό που θέλουμε εμεί να τονίσουμε είναι ότι πράγματι ξεκινάμε στον απόϊχο μια καταστροφή, μπροστά σε μια ακόμα καταστροφή στον Παγκασεντικό, δεν ξέρουμε τι μα ξημερώνει όμω. Εμεί πρέπει να δούμε την αισιόδοξη πλευρά. Και αισιόδοξη πλευρά λέει ναι. ότι η δυσαρέσκεια που μεγαλώνει πρέπει να γίνει ηλική δύναμη ανατροπή με του εκλεγμένου του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα σε όλη την Ελλάδα, με τα σωματεία, τους φορείς, τους μόνος του φορεί, του συλλόγου, κανένα μόνο του όλοι στον αγώνα για τη ζωή που μα αξίζει. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ ζωντανά στο Βίλιο, στην πρεμιέρα του Σημείου Αναφορά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, επικεφαλή τη Λαϊκή Υπήρωση Αττική, κυρίε και κύριοι.